σημαίνει ότι η κατασκήνωση μέσω πανδημίας δεν σταμάτησε να λειτουργούσε από το 2015 που την ξεκινήσατε, όλα τα χρόνια με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ανάλογα με τις συνθήκες, δίνοντας πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ψυχαγωγία, αλλά στην μαθάνουσα ψυχαγωγία. Δηλαδή, μέσα από το παιχνίδι δίνουμε παράλληλα γνώση σε όλα τα επίπεδα στο παιδί. Έτσι υποσχόμαστε ότι και φέτος θα τηρήσουμε ό,τι προβλέπεται, προσθέτοντας επιπλέον δράσεις και με ένα οργανωμένο εσωτερικό και εξωτερικό πρόγραμμα που είναι εβδομαδιαίο, για να περάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα παιδιά και οι γονείς να νιώθουν την ασφάλεια αυτή που νιώθουν όλα τα χρόνια εμπιστευόμενοι τις υπηρεσίες του Δήμου. Τώρα πηγαίνοντας στο κομμάτι των παιδικών σταθμών, γιατί από Δευτέρα ξεκινάνε οι αιτήσεις για τα σκήνωση, αλλά ξεκινούν και οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς που με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουν όλοι οι δημότες μας. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν λοιπόν από τη Δευτέρα, 23 του μήνα, μέχρι 10 Ιουνίου, όπως η διαχρονική περίοδος είναι και για την κατασκήνωση, και θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλονται με δύο τρόπους, είτε ηλεκτρονικά, που έχουμε ανακοινώνουμε μάλλον στον δελτίο τύπου που θα κυκλοφορήσει, τα βήματα που θα ακολουθούν για το site του Δήμου, και έχουν τη δυνατότητα και διαζώσεις επισκεπτόμενοι ένα παιδικό σταθμό οποιονδήποτε και καταθέτοντας αίτηση για οποιοδήποτε παιδικό σταθμό. Κάνω λίγο αίτηση να μην κάνουν και ηλεκτρονικά και διαζώσεις. Μια αίτηση είναι αρκετή, η οποία θα αξιολογηθεί, θα βγάλουμε τα αποτελέσματα σε κατάλληλη στιγμή, παράλληλα θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑ, μόλις ανακοινωθεί το ΕΣΠΑ, και κατά αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να απορροφήσουμε και όσο το δυνατόν περισσότερα βάουτσερ, αλλά και όσο το δυνατόν να ικανοποιήσουμε και όλες τις αιτήσεις των συμπολιτών, όπως κάνουμε κάθε χρόνο.